Καλησπέρα. Imprint, ο λόγος για το αποτύπωμα. Και ακόμα διερωτώ με για ποιο αποτύπωμα πρόκειται. Πρόκειται για αποτύπωμα που άφησα ή πρόκειται για πολλά αποτυπώματα που δέχτηκα και με καθόρισαν. Έτσι κι αλλιώς οι γραμμές είναι δυσδιάκριτες. Ποιος επηρέασε, ποιον επηρέασες, υπάρχουν σαφή όρια. Έχω πάρει λοιπόν την απόφαση μερικά από τα αποτυπώματα αυτά και από τα μεν και από τα δε να μοιραστώ μαζί σας. Καταρχήν, αποτυπώματα βιώματα που κυκλοφορούν ανάμεσα στους πίνακες, στις γωνιές, στο εργαστήρι, στον άβλιο χώρο της πινακοθήκης και που ανακαλούν σε ανύποπτο χρόνο μνήμες που με παρασύρουν σε γοητευτικές διαδρομές. Όπως αυτό της μικρής Βάλιας που αμετάπιστη στα επιχειρήματα των γονιών της ότι το όνομα ενός ποιητή δεν είναι κατάλληλο για ένα καναρίνι, εκείνη βάφτισε το καναρίνι της Ρίτσος, γιατί της έδινε τόση χαρά όσο και το πρόγραμμα για το Γιάννη Ρίτσο στην πινακοθήκη. Αλλά ας πάρω τα πράγματα με τη σειρά. Μια φορά και έναν καιρό. Θα μπορούσε να ακουστεί σαν παραμύθι. Ήταν επιθυμία της Ντόλη Γουλανδρή να αναλάβω την κουμαντάριο πινακοθήκη, παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης, που η ίδια μαζί με τον αδελφό της Γεώργιο Κουμάνταρο ίδρυσαν στη Σπάρτη. Η διδασκαλία και η ταυτόχρονη μαθητεία, το ταξίδι, το πολλά υποσχόμενο, καθόρισαν την απάντησή μου. Θα είχα απέναντί μου παιδιά. Έτσι θα μπορούσα να επιμείνω στον εκπαιδευτικό ρόλο του μουσείου, αφού πίστευα και τώρα πιστεύω ακόμα περισσότερο στις πολλές δυνατότητες που έχει η άτυπη εκπαίδευση. Ολοκλήρωνα τότε το διδακτορικό μου και είχα ήδη διδάξει 6 χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είχα διδάξει ή έχω διδαχτεί. Ποιο είναι εδώ το αποτύπωμα? Όταν σκέφτομαι τον κύκλο των πολύ στενών μου φίλων, που τον αποτελούν οι τωτινοί μαθητές μου και οι πιο πρόσφατοι πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μου, η απάντηση είναι εύλογη. Έτσι, πέρασαν 20 χρόνια στην πινακοθήκη, 10 και 12 ώρες την ημέρα. Ήταν το σπίτι μου. Και όταν κάποιος τηλεφωνούσε και ρωτούσε «Είναι η Γεωργία στο σπίτι?», ο Νίκος απαντούσε «Στο σπίτι της είναι», εννοώντας την πινακοθήκη. Προσωπική, επαγγελματική, κοινωνική ζωή ένα. Γιατί ολόκληρη ζωή μου κύλησε στο διάλογο με τα παιδιά και για τα παιδιά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προϋποθέτει μελέτη. Προϋποθέτει γνώση σε βάθος και σε πλάτος. Αλλά πάνω απ' όλα προϋποθέτει αγάπη. Γιατί όποιον και να έχεις απέναντί σου, πρέπει να τον κερδίσεις. Είτε ως μελλοντικό επισκέπτη του μουσείου, είτε ως αναγνώστη και εραστή της τέχνης. Γιατί είναι το δικό της αποτύπωμα της τέχνης, που θέτει πολλά και ποικίλα ερωτήματα, χωρίς βέβαια απαντήσεις, αλλά με κερδισμένη την κριτική ικανότητα, την εσωτερική ευαισθησία, τον πλουσιότερο βίο. Οι εκπαιδευτικές προτάσεις της πινακοθήκης απευθύνθηκαν σε στοχευμένες ομάδες κοινού, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έως τους φοιτητές, στα ειδικά σχολεία, στα εσπερινά σχολεία, στα σχολεία της δεύτερης ευκαιρίας, στους εκπαιδευτικούς, σε ομάδες ενηλίκων, στους Ρωμά, και στις κατάλληλες κάθε φορά περιπτώσεις,
οργανώθηκαν ειδικές εκδηλώσεις για επετείους και εορτασμούς. Και παράλληλα παρουσίασε συνέδρια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με όλη την κατακτηθήσα εμπειρία να έχει κατατεθεί σε βιβλία και περιοδικά. Ιδρύθηκε η Λέσχη Ανάγνωση, στρεμμένη και αυτή με την ίδια αγάπη και τον ίδιο ενθουσιασμό. Και μιας και μίλησα για μνήμες που ανακαλούνται, η Άλκη Ζέη ακόμη διηγείται το σχόλιο ενός μικρού σε δική της επισήμανση για την οικονομική κρίση. Το πιάσα. Θέλω να πω, το κατάλαβα. Ιδρύθηκε η ομάδα 3P, P σημαίνει ποδήλατο πολυπεριβάλλον, που αγωνίζεται να πείσει να εγκαταλείψουμε το αυτοκίνητο στις μετακινήσεις μας, τουλάχιστον μέσα στην πόλη. Ικανοποιημένοι, ναι, από την διαρκή τροφοδοσία, κυρίως αυτή που προέρχεται από τα ίδια τα παιδιά. Σκέπτομαι το Βασίλη και τη Μαρία που ξεκίνησαν με το πρόγραμμα για τα παιδιά του Ιδρύματος ο Άγιος Παντελεήμων και σήμερα προσφέρουν τόσα πολλά, ο Βασίλης στην Αθήνα, η Μαρία στο Εδιμβούργο. Απογοητευμένη, πάρα πολύ, από την αδιαφορία της πολιτείας, από τη συρρήκνωση της διδασκαλίας των τεχνών στο σχολείο, από τις διάφορες μεταρρυθμίσεις που δεν σηματοδοτούν απολύτως καμία μεταρρύθμιση, αλλά προσανατολίζουν το σχολείο σε μία διαρκή εσωστρέφεια, χωρίς όνειρο, χωρίς φαντασία, χωρίς αγάπη. Ό,τι γίνεται και στο σχολείο, γίνεται επειδή υπάρχουν ατομικές παρουσίες που καταλυτικά ενθαρρύνουν τα βήματα των παιδιών. Βοηθός αυτή, νομίζω ότι πήδηξε, όχι. Είναι παιδιά μου ανάμεσά μας που με ξαναφέρνουν στο εργαστήρι της πινακοθήκης. Διαβάζαμε με το δικό μας τρόπο τους πίνακες. Με πλήγωναν κάθε φορά, γιατί μου ανέθεταν πάντοτε το ρόλο της γιαγιάς. Οι πίνακες πρόσφεραν πάντοτε την αφορμή για να ξεδιπλώνουν οι έφηβοι πτυχές του εαυτού τους, να μιλούν για τους φόβους τους, για τους έρωτές τους, για τα οράματά τους, για να συνειδητοποιούν τελικά, γιατί αυτός ήταν ο μεγάλος στόχος, ότι η τέχνη είναι κάτι που τους αφορά άμεσα. Θυμάμαι την απορία του Σάκη. Πώς ζουν οι άνθρωποι χωρίς την ποίηση, και δεν είχε ιδέα, τότε τουλάχιστον, ότι την ίδια ακριβώς απορία διατυπώνει σε στίχο του και ο μεγάλος μας ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος. Πώς ζουν οι άνθρωποι χωρίς την ποίηση. Στην ανάγνωση της τέχνης βοηθώ μας και η ποίηση. Μελετούσαμε την ποίηση του Νικηφόρου Βρετάκου. Προσπαθούσαμε να δούμε πώς απεικονίζεται η γυναίκα στην ποίησή του. Απόγευμα Μεγάλης Τετάρτης, στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, δίπλα στις όχθες του Ευρώτα, για να συνδιαλέγεται το νέο με το αρχαίο πνεύμα και τα παιδιά να ζωντανεύουν τη μητέρα την ποίηση του Νικηφόρου Βρετάκου. Αποτύπωμα ισχυρό για τις επαγγελματικές επιλογές κάποιων από αυτά τα παιδιά. Όπως ισχυρό υπήρξε και για μένα το αποτύπωμα της τέχνης. Έφηβη, μελέτησα όλο τον Καζαντζάκη κάτω από τις κουβέρτες με το φακό, γιατί οι γονείς μου επέμεναν να κλείνω το φως μια ορισμένη ώρα. Αντικρίζω τον Ταΐγετο, πάντα με το βάρος του καζαντζακικού χρέους.
είναι ο Νικηφόρος Βρετάκος που μου δίδαξε ένα πιο φίλιο πρόσωπο της φύσης. Αυτό που συγχωρεί την αδυναμία. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, ώρες στο τζάκι. Με ένα ποτήρι κρασί και το τσιγάρο να μη σβήνει ποτέ. Και ξαφνικά ένα στίχος να αποτυπώνεται στο σκληρό πακέτο των τσιγάρων του. Χαίρομαι που γλίτωσα από τη φωτιά αρκετά από αυτά τα κουτιά. Ώρες σιωπής, αλλά και πολύ ώρες συνομιλίας, κυρίως για το ρόλο της ποίησης. Του έλεγα ώρες-ώρες ότι μου θυμίζει τον Μάρκο Αβρίλιο, χωρίς να ξέρω γιατί του το έλεγα αυτό. Και απαντούσε γελώντας, «Δεν έχεις άδικο, κάτι φέρνω από τους στοικούς, αισιόδοξος εν τη απεσιοδοξία μου». Θυμάμαι τον Χρήστο, είχε τελειώσει, δεν είχε τελειώσει το δημοτικό, που μου είπε, «Εγώ από ποίηση δεν σκαμπάζω τίποτα». Αλλά άκουσα μια φορά τον Νικηφόρο στις κροκές και ένιωσα ότι κάπου ανέβαινα. Είναι ανωδικές οι ενχαράξεις της τέχνης προς μια αίσθηση αυτάρκειας, υπευθυνότητας, ελευθερίας, ομορφιάς. Τι αποτύπωμα θα αφήσω φεύγοντας? Προφανώς κανένα. Αλλά είμαι βαθιά ευγνώμων για όλα τα αποτυπώματα που με διαμόρφωσαν και ευτυχώς εξακολουθούν ακόμη να με διαμορφώνουν. Σας ευχαριστώ πολύ.